Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλε, για να μπούμε στο πνεύμα όλοι μαζί και να έχουμε μια πρώτη εικόνα και από τους τρεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για την ανάγκη επίμονα επαναδιαπραγμάτευσης. Να πάμε να χτυπήσουμε και το χέρι στο τραπέζι, αν χρειαστεί στην Ευρώπη, να μιλήσουμε με διαφορετικό τρόπο στους δανειστές μας. Η πρώτη παρατήρηση που ακούτε από όλους και θα την ακούσετε και από μένα είναι πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Γιατί εδώ ακούμε μεν και τους Γερμανούς να λένε για την ανάπτυξη και τον Ολάντ. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θέλουν να ακούσουν από εμάς και κατά πόσο θα μας εμπιστεύονται ή περιμένω από εμάς να τους υποδείξουμε πώς θα βγούμε από την κρίση τελικά. Κοιτάξτε, το ότι είναι ρεαλιστικό και τι όχι, το επιβάλλουν οι εργαζόμενοι μέσα από τους αγώνες του, το επιβάλλει ο ίδιος ο λαός. Αυτή τη στιγμή για Πασό και Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικό και έχουν ψηφίσει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν είναι αλήθεια αυτά που λένε. Έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι το Μνημόνιο 2, το οποίο σημαίνει 11,5 δις νέα μέτρα αμέσως μετά τις εκλογές, 8 δις σε συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, 3,5 δις σε σχολεία και νοσοκομεία από κλεισίματα και συγχωνεύσεις. Έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται σε 15% περαιτέρω μείωση του εργασιακού κόστους. Έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο μιλάει για αυξήσεις σε ρεύμα και μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο κόβει 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Δημόσιας Ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια, όλα αυτά τα οποία ακούμε για ανάπτυξη από Πασό και Νέας Δημοκρατίας πρέπει να μπαίνει και ένα δεύτερο ερώτημα. Ανάπτυξη για ποιους και με τι κριτήρια. Όταν οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή καλούνται να δουλέψουν με 500 ευρώ βασικό μισθό, και όλοι ξέρουμε ότι στις καλές μέρες της ελληνικής οικονομίας, όταν ο βασικός μισθός ήταν 700 ευρώ, η ταρίφα στην αγορά ήταν 500 ευρώ, αυτή τη στιγμή για ένα νέο άνθρωπο η ταρίφα στην αγορά είναι τα 300 ευρώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, ανάπτυξη με 300 ευρώ και 200 ευρώ και μισθούς πείνας και απολύσεις και ένα εκατομμύριο ανέργους είναι ανάπτυξη που δεν αφορά ούτε τους εργαζόμενους, ούτε την νεολαία, ούτε τους ανέργους. Η ριζοσπαστική αριστερά από την πρώτη στιγμή, όταν η Νέα Δημοκρατία μιλάγανε για ελληνική ιδιαιτερότητα, μιλάγανε για τεμπέληδες Έλληνες εργαζόμενους, μιλάγανε για σπάταλο κράτος, μίλαγε για μια συνολική δομική κρίση, για μια κρίση για την οποία ευθύνονται οι τράπεζες, οι τράπεζες τις οποίες κανένας δεν τις ακουμπάει. Και ούτε τα μέσα ενημέρωση μιλάνε για το τεράστιο σκάνδαλο που γίνεται αυτή τη στιγμή κόψουμε, με τα 50 δις. Λέτε για άλλο κόψουν στην ουσία, για άλλο είδος κοψίματος, να κόψουν απαλού. Προφανώς. Να σας δώσω ένα πολύ απλό στοιχείο. Το 2004 οι εργαζόμενοι. Επειδή είπατε για φορολογία, ένα πολύ απλό στοιχείο. Το 2004 οι εργαζόμενοι πληρώναν 5,6 δις φόρους. Το 2008 πληρώναν 11 δις φόρους. Το 2004 οι ανώνυμες επιχειρήσεις πληρώναν 4,8 δις και το 2008 4,7. Είναι ξεκάθαρο ποιος πληρώνει αυτή τη στιγμή την κρίση και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει άλλος δρόμος. Όχι απλά να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι, δεν θα είμαστε εμείς συνταΐδες. Ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός, ο ίδιος ο κόσμος και η νεολαία μέσα από τους αγώνες του συνολικά να ανατρέψει αυτή την πολιτική που σήμερα υπάρχει. Κυρία Σμπόνια, είναι ξεκάθαρο.